Γεια σας. Σήμερα θα δείξουμε ένα γερμανικό ποιμενικό θηλυκό, πάστο να τον εκπαιδεύσουμε στους κανόνες βασικής υπακοής. Οι κανόνες βασικής υπακοής για κάθε σκύλο είναι πολύ σημαντικοί, γιατί έτσι η ζωή μας γίνεται πιο εύκολη. Ένας σκύλος ανεκπαίδευτος είναι ένας σκύλος που θα μας κουράσει, θα μας δυσκολέψει και ίσως αλλάξουμε γνώμη για την αγορά που κάνουμε. Οι κανόνες βασικής υπακοής στηρίζονται στις βασικές εντολές. Ο σκύλος δηλαδή πρέπει να έρχεται κατά εντολή μας, να κάθεται κατά εντολή μας γιατί δεν θέλουμε να κάνουμε κάποια εργασία, να μένει στο σημείο που του έχουμε πει γιατί θέλουμε να συνεχίσουμε για ώρα αυτό που θέλουμε να κάνουμε, και βέβαια όταν θέλουμε να το βγάλουμε το σκύλο βόλτα πρέπει να μας τραβάει και να είναι εύχριστος, ώστε η βόλτα και του σκύλου και η δική μας να είναι ευχάριστη. Ξεκινάμε πάντα ένα σκύλο σε ηλικία γύρω στους 7 μήνες. Αυτή είναι μια καλή ηλικία, αφού βέβαια έχουμε κάνει μια προεκπαίδευση και μια σωστή κοινωνικοποίηση. Θα δείξουμε τώρα λίγο πώς ο σκύλος μας κάνει κάποιους κανόνες, δηλαδή πώς περπατάει ο σκύλος στη βόλτα και οι επόμενες εντολές πώς λειτουργούν. Πάντα στο αριστερό μας χέρι, ο σκύλος, δίνουμε την εντολή. Συνήθως χρησιμοποιούμε την εντολή στη γερμανική γιατί ο σκύλος ακούει πάρα πολύ καλύτερα. Κύρα, φως. 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 Σετς. Όπως είδαμε, ο σκύλος πρέπει κατά την κίνηση της βόλτας να μην μας τραβάει καθόλου, να είναι κολλημένος στο αριστερό μας πόδι, ώστε έτσι και η σκύλα και ο κυναγωγός θα είναι ευχαριστημένος από τη βόλτα του. Δεν θα πνίγεται, δεν θα κουραζόμαστε εμείς να τραβάμε και έτσι θα υπάρξει βόλτα σε καλύτερο βαθμό. Η επόμενη εντολή είναι το κάτω το λεγόμενο, το λέμε στη γερμανική Sitz. Ο σκύλος πρέπει να μένει κάτω όση ώρα χρειαζόμαστε και να παρακολουθεί εμάς. Κάθε φορά που ο σκύλος κάνει σωστά αυτά που του ζητάμε, πρέπει πάντα να τον επενούμε. Αν χρειαστούμε τώρα να πάμε κάπου και ο σκύλος πρέπει να μείνει στη θέση μήνε, δίνουμε την εντολή bleib. Ήρα, bleib. Εδώ για να τσεκάρουμε ότι ξέρουμε ότι ο σκύλος δεν ξεφεύγει από τη θέση που του έχουμε δώσει και την εντολή, δημιουργούμε ερεθίσματα για να δείξουμε ότι ο σκύλος, και να είμαστε σίγουροι για να αποδείξουμε ότι ο σκύλος σε κάθε ερέθισμα δεν θα αντιδράσει και δεν θα φύγει από τη θέση και την εντολή που του είπαμε. Παράδειγμα του χάρη, πετάμε ένα αντικείμενο μπροστά του. Ο σκύλος πρέπει να μείνει εκεί. Λάιμπηρα. Bleib. Σε καμία φάση δεν πρέπει ο σκύλος να φύγει. Μπορούμε να χρησιμοποιούμε και χειροσινιάλο. Bleib. Ανά πάσα στιγμή που θέλουμε το σκύλο να τον πάρουμε στα χέρια μας, είναι έτοιμος. Θέλουμε όμως τώρα να δείξουμε bleib, ήρα. Θέλουμε όμως τώρα να δείξουμε και την εντολή έλα. Bleib.
Μόζετς. Είδαμε και την εντολή του Έλα. Αμέσως ο σκύλος με το παράγγελμα και το χειροσυνιάλο. Ο σκύλος αμέσως αντέδρασε και ήρθε αμέσως στα χέρια μας, ώστε να τον πιάσουμε το λουρί και να συνεχίσουμε τη βόλτα. Αυτοί είναι οι βασικοί κανόνες υπακοής και πρέπει να τηρούνται από όλους τους σκύλους. Έτσι πρέπει να εκπαιδεύονται όλα τα σκυλιά και γι' αυτό φτιάξαμε αυτό το βίντεο, για να βοηθήσουμε όλους τους ιδιοκτήτες που έχουν γερμανικό ποιμενικό να κατανοήσουν πώς πρέπει να είναι ένας γερμανικός ποιμενικός. Αργότερα, αν θέλουμε, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το σκύλο αυτόν και να τον εκπαιδεύσουμε στη σωματοφυλακή και στη φύλαξη χώρου, που είναι ένα άλλο μάθημα και το διδάσκουμε και θα το δείξουμε σε επόμενο βίντεο.